Ποιος έστειλε? Κανείς, μένω πάνω. Στην Κουφή? Είναι θεία μου. 1996. Ο Βαγγέλης Λιωδάκης υποδίεται το Φώτη στη σειρά λογοτιμής που προβάλλεται με ρεκόρ τηλεθέασης στο νεανικό κοινό της εποχής. Είσαι ωραίος τύπος. 2019, με τον υπότιτλο 20 χρόνια μετά, η σειρά προβάλλεται ξανά στην ελληνική τηλεόραση. Ο Φώτης, πρώην σύζυγος της Μάνιας και πατέρας της Άννας, μένει πλέον στην Κρήτη, κάνοντας τη ζωή που ο ίδιος έχει επιλέξει. Γιατί εδώ που ζω εγώ, η μάνα σου δεν θα ερχόταν ούτε για διακοπές. Ένα σενάριο που δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα, αφού ο Βαγγέλης Λιωδάκης εδώ και χρόνια ζει στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ρουμελί Μιλοποτάμου, από όπου και κατάγεται. Γεννήθηκα εκεί, αλλά δεν μεγάλωσα στο Ρουμελί. Γεννήθηκα, αλλά 2 χρονών έφυγε για την Αθήνα. Έζησα 48 χρόνια εκεί και γύρισα πριν 7 χρόνια εδώ. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Γύρισα πίσω την εποχή στην καρδιά της κρίσης. Πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου υπήρχε το plan B που έλεγα, ότι κάποια στιγμή σκεφτόμουν να γυρίσω πίσω και βρέθηκε αυτή η κατάλληλη στιγμή με αφορμή, ας πούμε, οικογενειακούς λόγους, αλλά βρέθηκε η στιγμή που πια γύρισα εδώ, δραστηριοποιούμαι εδώ, είμαι πολύ πιο δημιουργικός από ό,τι στην Αθήνα. Και το χαίρομαι και το ευχαριστιέμαι παρέα με ανθρώπους που αγαπώ, με την Κρήτη που αγαπώ, με τον αέρα, τις τροφές και τους ανθρώπους που δεν συγκρίνονται με αυτά της Αθήνας. Στο Ρέθυμνο, η εθελοντική του δράση επικεντρώνεται στο θέατρο, μεταξύ άλλων ως σκηνοθέτης, ηθοποιός και εμψυχωτής της θεατρικής ομάδας Αψέντη του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου. Η Κρήτη TV είχε βρεθεί το καλοκαίρι στις πρόβες της πρώτης ολοκληρωμένης θεατρικής παράστασης της ομάδας. Από τα πρώτα πράγματα που έκανα με το που κατέβηκα στην Κρήτη, μαζί με άλλους ανθρώπους φτιάξαμε αυτή τη θεατρική ομάδα που είναι μεικτή. Αποτελείται από ανθρώπους που είναι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και από πολίτες του Ρεθύμνου, ανεξάρτητα από επαγγελματικό προσανατολισμό. Ο ταλαντούχος ηθοποιός και σκηνοθέτης, όπως λέει, δεν σκοπεύει να φύγει από το Ρέθυμνο. Το ότι βρίσκομαι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο, δεν εμποδίζει το να δουλεύω στην Αθήνα. Έχει χτυπήσει το τηλέφωνο και έχει ξαναχτυπήσει. Το λόγο τιμής ήταν το τρίτο σύριαλ που έκανε ενώ ζω εδώ. Απλώς δεν ζω στους τρελούς ρυθμούς της Αθήνας. Κάνω πράγματα ήρεμα εδώ με αρκετά δημιουργικό τρόπο, με άλλη ποιότητα ζωής, και αν κάποια στιγμή χρειαστεί να πάω στην Αθήνα, ναι, θα πάω στην Αθήνα, θα κάνω τη δουλειά μου και θα ξαναγυρίσω εδώ.